Καλησπέρα, ονομάζομαι Σπύρος Κομαΐτης, είμαι νευροχειρουργός και κατά τη διάρκεια των επόμενων 20 λεπτών θα προσπαθήσουμε να ανασκοπήσουμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επιφανειακής ανατομίας του εγκεφάλου. Θα μπορούσε κανείς να διαρωτηθεί γιατί είναι σημαντική η επιφανειακή ανατομία, ιδίως για έναν νευροχειρουργό. Ο βασικός λόγος είναι ότι η επιφανειακή ανατομία είναι απαραίτητη για την κατανόηση της εντοβάθη ανατομίας και της αρχιτεκτονικής της λευκής ουσίας, με την οποία θα ασχοληθείτε εκτενώς σε άλλα μαθήματα του μεταπτυχιακού. Σε μία μεταφορά, σκεφτείτε έναν οδηγό ο οποίος προσπαθεί να πλοηγηθεί στους χαοτικούς δρόμους της Νέας Υόρκης. Είναι απαραίτητη γι' αυτόν η απόλυτη γνώση των χαρτών? Η απάντηση είναι όχι, μιας και θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα GPS. Κατά τη στοιχεία, φανταστείτε έναν νευροχειρουργό ο οποίος προσπαθεί να πλοηγηθεί στον ανθρώπινο εγκέφαλο, χωρίς να είναι εξοικειωμένος με την ανατομία. Θα ήταν κάτι τέτοιο δυνατό? Η απάντηση είναι ναι. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη σύγχρονη τεχνολογία, για παράδειγμα έναν νευροπλοηγό. Αυτοί εδώ είναι μερικοί από τους κορυφαίους νευροχειρουργούς του αιώνα. Κανένας εξ αυτών δεν κατάφερε να εξελιχθεί εμπιστευόμενος την τεχνολογία έναντι της καλής ανατομικής γνώσης. Αυτός είναι ένας πίνακας του Ολλανδού ζωγράφου Έσερ, ο οποίος αναπαριστά μία μετατροπή σχημάτων. Ο σκοπός της χρόνιας μελέτης της ανατομίας του εγκεφάλου είναι η μετάβαση από τα χαοτικά και φαινομενικά ασύνδετα σχήματα της επιφανειακής και εντοβάθη ανατομίας σε μία δομημένη και συστηματοποιημένη κατανόηση της ανατομίας των εν λόγω δομών. Στην παρούσα ομιλία θα περιγράψουμε την επιφανειακή ανατομία της πλάγιας επιφάνειας του εγκεφάλου, της έσω επιφάνειας, της βασικής επιφάνειας και τέλος την ανατομία της καλά κρυμμένης νήσου που περιβάλλεται από τις εγκεφαλικές καλύπτρες. Ξεκινώντας με την πλάγια επιφάνεια του εγκεφάλου, η πιο χαρακτηριστική δομή είναι η σχισμή του Σίλβιους, η οποία πρωτοαναφέρεται από τον Φραγκίσκο Ντελαμπό ή Dr. Σίλβιους το 1663. Η σχισμή του Σίλβιους οριοθετείται άνωθεν από τη μέτωπο βρεγματική καλύπτρα και κάτωθεν από την κροταφική καλύπτρα. Η σχισμή του Σίλβιους, η οποία εκολπώνει την ίσο, είναι μια πολύπλοκη δομή που δίνει γέννηση σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους. Η πιο χαρακτηριστική εξ αυτών είναι η εξής. Ο πρόσθετος ανιών κλάδος, ο οριζόντιος κλάδος, ο πρόσθετος και ο πίστιος υποκεντρικός κλάδος και ο πίστιος ανιών κλάδος που ουσιαστικά αναπαριστά το πέρας της σχισμής του Σίλβιους. Ο πρόσθετος ανιών και ο οριζόντιος κλάδος συγκλίνουν προς το λεγόμενο πρόσθετο Σιλούιο σημείο που αναπαριστά μια διεύρυνση της αραχνοειδούς μήνυκος από την οποία συνήθως ξεκινά η Παρασκευή κατά τη διάνοιξη αυτής. Το σημείο της σχισμής του Σίλβιους, στο οποίο προβάλλει η κεντρική άβλακα, ονομάζεται κάτω ρολάνδιο σημείο. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ομάδες ελίκων κατά την περιγραφή της επιφανειακής ανατομίας είναι το σύμπλεγμα της κεντρικής ή ρολάνδιου, της προκεντρικής και της μετακεντρικής άβλακος, οι οποίες οριοθετούν τον λεγόμενο κεντρικό λοβό. Όλες αυτές οι άβλακες κινούνται με λοξή κατεύθυνση προς τη σχισμή του Σίλβιους και οριοθετούν τα φυσικά όρια μεταξύ της πρόσθετης κεντρικής έλικος, που αντιστοιχεί λειτουργικά στον πρωτογενή κινητικό φλοιό, και της μετακεντρικής έλικος, που αντιστοιχεί στον πρωτογενή σωματοαισθητικό φλοιό. Η προκεντρική και μετακεντρική έλικα συνδέονται σταθερά με μια φλοϊκή γέφυρα που βρίσκεται υπό το κατώτερο πέρας της κεντρικής άβλακος και λέγεται υποκεντρική έλικα ή ρολάνδιος καλύπτρα. Η ρολάνδιος καλύπτρα οριοθετείται μεταξύ της πρόσθειας και της οπίσθειας υποκεντρικής άβλακος. Η προκεντρική άβλακα εμφανίζει μια σταθερή μορφολογία με τρία γόνατα, ένα άνω, ένα κάτω γόνι με πρόσθεια κυρτότητα και ένα μέσο γόνι με οπίσθια κυρτότητα. Η πλάγια επιφάνεια του μετωπιαίου λοβού αντιπροσωπεύει την πλέον εκτενή και πρόσθετη περιοχή της εγκεφαλικής κυρτότητας. Οριοθετείται όπισθεν από την προκεντρική έλικα. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από την παρουσία δύο οριζοντίων αυλάκων, της άνω
και της κάτω μετοπιαίας άβλακος, οι οποίες με τη σειρά τους οριοθετούν την άνω, την μέση και την κάτω μετοπιαία έλικα. Η άνω μετοπιαία έλικα συνήθως διαχωρίζεται με τη σειρά της σε δύο επιμέρους τμήματα, από την έσω μετοπιαία άβλακα. Το έσω τμήμα ονομάζεται και έσω μετοπιαία έλικα. Η μέση μετοπιαία έλικα είναι τυπικά η μεγαλύτερη σε έκταση και συνήθως διαχωρίζεται στο πρόσθετο τμήμα της σε δύο τμήματα από τη μέση μετοπιαία άβλακα. Η ανατομία της κάτω μετοπιαίας άβλακας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Η κάτω μετοπιαία έλικα παρουσιάζει ποικιλομορφία και χαρακτηρίζεται από την παρουσία μικρών κλάδων που προέρχονται τόσο από τη σχισμή του Σίλβιους όσο και από την κάτω μετοπιαία άβλακα. Στο πρόσθετο τμήμα της συνδέεται με το πρόσθετο πέρας της άνω μετοπιαίας έλικος, σχηματίζοντας τον μετοπιαίο πόλο. Ο πρόσθετος ανιών και ο οριζόντιος κλάδος της σχισμής του Σίλβιους οριοθετούν την λεγόμενη τριγωνική μοίρα της κάτω μετοπιαίας έλικος, που συνήθως προεξέχει σε σχέση με τα υπόλοιπα τμήματά της. Συνήθως η τριγωνική μοίρα διχοτομείται από έναν κατιόντα κλάδο της κάτω μετοπιαίας έλικος. Η κοχική μοίρα βρίσκεται μπροστά από την τριγωνική και αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της κάτω μετοπιαίας έλικος. Η κοχική μοίρα βρίσκεται πίσω από την τριγωνική, οριοθετείται έμπροσθεν από τον πρόσθετο ανιόντα κλάδο της σχισμής του Σίλβιους και όπισθεν από τον πρόσθετο υποκεντρικό κλάδο και υποδέχεται το κατώτερο πέρας της πρόσθετης κεντρικής άβλακος, αποκτώντας μία μορφολογία που ουσιαστικά μοιάζει με το γράμμα U. Στην περιοχή του βρεγματικού λοβού συναντάμε μία λιγότερο σταθερή ανατομία αυλάκων και ελίκων. Η πιο χαρακτηριστική άβλακα στην περιοχή της βρεγματικής κυρτότητας είναι η διαβρεγμάτιος, η οποία αναδύεται συνήθως από τη μεσότητα της οπίσθιας κεντρικής άβλακος και πορεύεται παράλληλα με τη μεσοημισφαιρική σχισμή. Η διαβρεγμάτιος άβλακα διαχωρίζει τη βρεγματική κυρτότητα σε άνω και σε κάτω βρεγματικό λόβιο. Ξανά από μια οπίσθια και άνω άποψη, η διαβρεγμάτιος άβλακα κατά την πορεία της δίνει συνήθως δύο κάθετους κλάδους. Έναν κλάδο με φορά προς τα κάτω, ο οποίος είναι γνωστός και ως διάμεση άβλακα του Γένσεν, και έναν με φορά προς τα πάνω, που είναι γνωστός ως εγκάρσιος κλάδος του Μπρισό. Ξανά ο οπίσθιος ανιών κλάδος της σχισμής του Σίλβιους, η οπίσθια κεντρική έλικα και το πέρας της άνω κροταφικής άβλακος, που είναι γνωστό ως γωνιώδης άβλακα. Και πάλι το άνω και το κάτω βρεγματικό λόβιο, διαχωριζόμενα από την διαβρεγμάτιο άβλακα. Το κάτω βρεγματικό λόβιο μπορεί να διαιρεθεί περαιτέρω σε δύο ανατομικές περιοχές, προστίω στην υπερχείλιο έλικα, που περιβάλλει τον οπίσθιο ανιόντα κλάδο της σχισμής του Σίλβιους, και οπισθίω στη γωνιώδη έλικα, που περιβάλλει το πέρας της άνω κροταφικής άβλακος. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι η γωνιώδης έλικα συνδέεται με τη μετακεντρική έλικα διαμέσου μιας γέφυρας που εντοπίζεται υπό το κατώτερο τμήμα της μετακεντρικής άβλακος. Επίσης, η γωνιώδης και η υπερχείλιος έλικα διαχωρίζονται από την διάμεση άβλακα του Γένσεν. Η πλάγια επιφάνεια του κροταφικού λοβού παρουσιάζει αρχιτεκτονική παρόμοια με τις μετοπιαίες περιοχές. Η άνω κροταφική άβλακα γνωστή και ως παράλληλη άβλακα και η κάτω κροταφική άβλακα και οι δύο παράλληλες με τη σχισμή του Σίλβιους διαχωρίζουν τον κροταφικό λοβό σε μία άνω, μία μέση και μία κάτω κροταφική έλικα. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι η μέση κροταφική έλικα είναι συνήθως βραχύτερη από τις άλλες δύο. Δημιουργεί έτσι μία φυσική σύνδεση μεταξύ της άνω και της κάτω κροταφικής έλικος γύρω από την περιοχή του κροταφικού πόλου. Επίσης, η άνω και η μέση κροταφική έλικα είναι οπισθίως συνεχής με την υπερχείλιο και τη γωνιώδη έλικα αντίστοιχα. Το πλέον οπίσθιο τμήμα της κυρτότητας αποτελείται από την πλάγια επιφάνεια του ηνιακού λοβού. Το πρόσθετο όριο του ηνιακού λοβού είναι μια νοητή γραμμή που συνδέει το πέρας της βρέγματο ηνιακής άβλακας στην εξωτερική επιφάνεια του ημισφαιρίου, το οποίο είναι γνωστό και ως εξωτερική κάθετη σχισμή, με την προηνιακή εντομή, ένα εντύπωμα το οποίο εντοπίζεται περίπου 5 εκατοστά μπροστά από τον ηνιακό πόλο. Τρεις άβλακες, η πλάγια ηνιακή άβλακα, η διηνιακή άβλακα που αποτελεί τη συνέχεια της διαβρεγματίου
Και η εγκάρσια ενιακή άβλακα διαχωρίζουν τον ενιακό λοβό και πάλι σε τρεις έλικες. Μία άνω, μία μέση και μία κάτω ενιακή έλικα. Συχνά είναι εμφανής και η μυσελινοειδής άβλακα, η οποία κινείται παράλληλα με τον ενιακό πόλο. Ο ενιακός λοβός συνδέεται με το βρεγματικό λοβό διαμέσου δύο περιοχών, μίας που συνδέει την άνω ενιακή έλικα με το άνω-βρεγματικό λόβιο και μίας που συνδέει τη γωνιώδη έλικα με τη μέση ενιακή έλικα. Επίσης συνδέεται με τον κροταφικό λοβό διαμέσου δύο περιοχών, δύο γεφυρών, μίας μεταξύ μέσης κροταφικής και μέσης ενιακής έλικος και μίας μεταξύ κάτω κροταφικής και κάτω ενιακής έλικος. Συνεχίζοντας με την έσω επιφάνεια του ημισφαιρίου, η ανατομία σε αυτή την περιοχή παρουσιάζεται αρκετά σταθερή. Σε μια γενική άποψη, τα διαφορετικά τμήματα του μεσολοβίου μπορούν να αναγνωριστούν, το σπληνείο, το σώμα, το γόνι, το ρίγχος. Εμφανές επίσης είναι το σώμα της ψαλίδος, ο πρόσθεος σύνδεσμος, το μαστείο, η περιοχή του διαφανούς διαφράγματος και η έσω επιφάνεια του θαλάμου. Η σταθερότερη άβλακα της έσω επιφάνειας είναι η άβλακα του προσαγωγείου με τον επιχείλιο κλάδο της. Επίσης, η περιμεσολόβιος άβλακα ή αλλιώς άβλακα του μεσολοβίου. Η παράκεντρη άβλακα εντοπίζεται στην ίδια περιοχή ακριβώς μπροστά από τον επιχείλιο κλάδο, ακολουθούμενη από την προκεντρική άβλακα. Κινούμενοι οπισθίως εντοπίζουμε την υποβρεγμάτη άβλακα, καθώς και την βρέγματο-ενιακή άβλακα που οριοθετούν το προσφινοειδές λόβιο. Ιδιαίτερα εμφανής είναι η πληκτρέα σχισμή, η οποία διαχωρίζεται στο σημείο συνάντησής της με τη βρεγματοενιακή σε εγγύς και από τμήμα. Το σημείο συνάντησης των δύο αυλάκων ονομάζεται και σφινοειδές σημείο. Κατά την πορεία της, η πληκτρέα σχισμή βυθίζεται προς το τρίγωνο της πλάγιας κοιλίας, δημιουργώντας μια προεξοχή που είναι γνωστή ως πτηναίο πλήκτρο. Στο πρόσθετο τμήμα της έσω επιφάνειας, κάτω από το ρίγχος, συναντάμε τη ρηγχαία άβλακα, ενώ δύο μικρές άβλακες γνωστές ως πρόσθεα και οπίσθια παρασφρετική άβλακα είναι επίσης εμφανείς κάτω από την περιοχή του ρίγχου του μεσολοβίου. Τέλος, η παράπλευρη άβλακα είναι εμφανή στη βασική επιφάνεια του ημισφαιρίου. Οι προαναφερθείς άβλακες οριοθετούν διάφορες περιοχές στην έσω επιφάνεια του ημισφαιρίου. Η έλικα του προσαγωγείου εντοπίζεται μεταξύ της περιμεσολοβίου και της άβλακας του προσαγωγείου. Ο πόλος της έλικας του προσαγωγείου είναι η περιοχή που συνδέει την έλικα του προσαγωγείου με την ευθεία έλικα γύρω από τη ρηγχαία άβλακα. Ο ισθμός της έλικας του προσαγωγείου είναι ένας στενός διάδρομος μπροστά από την πληκτρέα σχισμή, που συνδέει ουσιαστικά την έλικα του προσαγωγείου με την παραϋποκάμπια έλικα. Το παράκεντρο λόβιο εντοπίζεται μεταξύ προκεντρικής άβλακος και επιχείλιου κλάδου της άβλακος του προσαγωγείου. Η έσωμετωπία έλικα εντοπίζεται επί τα εντός της έσωμετωπίας άβλακος και πάνω από την άβλακα του προσαγωγείου. Το προσφινοειδές λόβιο, που βρίσκεται στη συνέχεια με το άνω βρεγματικό λόβιο, εντοπίζεται μεταξύ επιχείλιου κλάδου και βρεγματοενιακής άβλακας. Το σφινοειδές λόβιο βρίσκεται μεταξύ της βρεγματοενιακής άβλακας και της πληκτρέας σχισμής και μαζί με τη γλωσσοειδή έλικα που εντοπίζεται κάτω από την πληκτρέα σχισμή συνιστούν την έσω επιφάνεια του ενιακού λοβού. Η παραϋποκάμπιος έλικα εντοπίζεται επί τα εντός της παράπλευρης άβλακος και μπροστά από την γλωσσοειδή έλικα, από την οποία διαχωρίζεται στο επίπεδο του ισθμού. Η παρατελική έλικα βρίσκεται δίπλα στο τελικό πέταλο. Η παρασφρητική έλικα βρίσκεται μπροστά από την τελευταία. Και περνάμε στη βασική επιφάνεια του εγκεφαλικού ημισφαιρίου, η οποία μπορεί να διαχωριστεί σε μέτωπο βασική και κρόταφο ενιακή περιοχή. Χαρακτηρίζεται από μια σχετικά σταθερή αρχιτεκτονική. Αρχίζοντας με τη μέτωπο βασική επιφάνεια, χαρακτηριστικότερη των δομών είναι η οσφρυτική άβλακα, η οποία υποδέχεται τον οσφρυτικό βολβό και την οσφρυτική οδό και κινείται επί μήκος σε παράμεση θέση. Η ευθεία έλικα εντοπίζεται επί τα εντός της οσφρυτικής άβλακος
και είναι η πιο σταθερή ουσιαστικά ανατομική έλκα. Πλάγια, η κονχική άβλακα, γνωστή και ως σταυροειδής άβλακα, έχει σχήμα ήττα και διαχωρίζει τη μετωποκονχική επιφάνεια σε τέσσερις έλκες. Μία έσω, μία έξω, μία οπίσθια και μία πρόσθια κονχική έλκα. Η οπίσθια και έσω κονχική έλκα συγκλίνει στην περιοχή που είναι γνωστή ως οπίσθιο έσω κονχικό λόβιο, το οποίο συνέχεται οπισθίως με την πρόσθετη επιφάνεια της νήσου που θα δούμε αργότερα. Η βασική κρόταφοενιακή επιφάνεια χαρακτηρίζεται από την παρουσία δύο σταθερών και επιμήκων ελίκων. Επί τα εντός εντοπίζεται η παράπλευρη άβλακα, η οποία στο πρόσθετο τμήμα της καταδύεται στο έδαφος του κροταφικού κέρατος και σχηματίζει αυτό που ονομάζουμε παράπλευρο έπαρμα, και η κροταφοηνιακή άβλακα, η οποία εντοπίζεται επί τα εκτός της παράπλευρης και συνήθως στο πρόσθετο τμήμα της κάμπτεται προς αυτήν. Μία άλλη χαρακτηριστική άβλακα της επιφάνειας αυτής είναι η ειρηνική άβλακα, η οποία διαχωρίζει το άγκιστρο από τον κροταφικό πόλο. Επί τα εντός της παράπλευρης άβλακος εντοπίζεται η παραϋποκάμπια έλικα, η οποία οπισθίως συνέχεται με την γλωσσοειδή έλικα και προς τα πάνω με την έλικα του προσαγωγείου, με τον ισθμό να αποτελεί το κατόφλι, το όριο μεταξύ αυτών. Προσθίως η παραϋποκάμπια έλικα στρέφεται γύρω από τον εαυτό της, σχηματίζοντας το λεγόμενο άγκιστρο. Με περισσότερη λεπτομέρεια, το άγκιστρο χαρακτηρίζεται από την παρουσία μιας σχετικώς αβαθούς άβλακος, της άβλακος του αγκίστρου. Η κορυφή αυτού αποτελεί την πιο προς τα έσω περιοχή και αντικρίζει το κινητικό νεύρο, το κοινό κινητικό νεύρο, την τρίτη κεφαλική συζυγία. Το πρόσθετο τμήμα του αγκίστρου αντικρίζει την καροτιδική δεξαμενή, ενώ το οπίσθιο αντικρίζει την σκελιαία δεξαμενή μπροστά από το εγκεφαλικό σκέλος. Το πρόσθετο άγκιστρο αντιστοιχεί εντοβάθη στην περιοχή της αμυγδαλής, ενώ το οπίσθιο στην περιοχή της κεφαλής του υποκάμπου. Η ατρακτοειδής έλικα οριοθετείται πλαγίως από την κρόταφοηνιακή άβλακα και επί τα εντός από την παράπλευρη άβλακα. Η γλωσσοειδής έλικα εντοπίζεται κάτω από την πληκτρέα σχισμή και πίσω από την παραϋποκάμπια έλικα, ενώ το πιο πλάγιο τμήμα της βασικής επιφάνειας αποτελείται από το κατώτερο τμήμα της κάτω κροταφικής έλικος. Προτού περιγράψει κανείς την επιφανειακή ανατομία της νήσου, οφείλει να είναι εξοικειωμένος με την ανατομία της μέτωπο-βρεγματικής, μετωποκονχικής και κροταφικής καλύτρας, που περικλείουν την εν λόγω περιοχή. Η μέτωπο βρεγματική καλύπτρα περικλείεται μεταξύ του οριζόντιου κλάδου προσθείως και του πισθίου ανιόντα κλάδου οπισθίως, μιλάμε για τους κλάδους της σχισμής του Σίλβιους, και επομένως περικλεί την τριγωνική μοίρα, την καλυπτρική μοίρα, την υποκεντρική έλικα ή ρολάνδιο καλύπτρα και το πρόσθετο τμήμα της υπερχείλιου έλικος. Η κονχική μοίρα αποτελεί ουσιαστικά από μόνη της τη μετωποκονχική καλύπτρα, ενώ η άνω κροταφική έλικα συνιστά την κροταφική καλύπτρα. Αν κανείς αποκαλύψει την άνω επιφάνεια της κροταφικής καλύπτρας, μπορεί να δει στο πίστευτο τμήμα της έναν αριθμό από εγκάρσιες έλικες, με την πιο πρόσθετη και εξέχουσα εξ αυτών να αποτελεί την λεγόμενη έλικα του Χέσλ, η οποία ανταποκρίνεται ουσιαστικά στον πρωτογενή ακουστικό φλοιό και έχει μία διαγώνια διαμόρφωση με κατεύθυνση προς το τρίγωνο της πλάγιας κοιλίας. Οι αφαίρεση της μετωποκονχικής, μετωποβρεγματικής και κροταφικής καλύπτρας αποκαλύπτει την νήσο, η οποία έχει σχήμα πυραμίδος. Η νήσος οριοθετείται έμπροσθεν από την πρόσθετη κυκλωτερή άβλακα που τη διαχωρίζει από τη μετωποκονχική καλύπτρα, άνωθεν από την άνω κυκλωτερή άβλακα που τη διαχωρίζει από τη μετωποβρεγματική καλύπτρα, και κάτωθεν από την κάτω κυκλωτερή άβλακα που τη διαχωρίζει από την κροταφική καλύπτρα. Το σημείο στο οποίο η άνω και κάτω κυκλωτερή άβλακα συγκλίνουν ονομάζεται οπίσθιο νησιδικό σημείο και ανταποκρίνεται στο τρίγωνο της πλάγιας κοιλίας.
Το σημείο στο οποίο η άνω και πρόσθετη κυκλωτερή άβλακα συγκλίνουν είναι γνωστό ως πρόσθενο εισιδικό σημείο και ανταποκρίνεται στο μετωπίο κέρας. Η κεντρική άβλακα της νήσου κινείται λοξά με κατεύθυνση ίδια με αυτή της άβλακας του Ρολάνδο και διαχωρίζει την νήσο σε μία μικρή οπίσθια ζώνη, την οποία ονομάζουμε οπίσθια νήσο, και μία μεγαλύτερη πρόσθετη ζώνη, την πρόσθετη νήσο. Η οπίσθια νήσος διαχωρίζεται από την οπίσθια κεντρική άβλακα της νήσου σε μία πρόσθετη μακρά έλικα και μία οπίσθια μακρά έλικα, ενώ η πρόσθετη νήσος διαχωρίζεται από δύο άβλακες, την πρόσθετη κεντρική άβλακα της νήσου και τη βραχή άβλακα της νήσου, σε μία οπίσθια, μία μέση και μία πρόσθετη βραχία έλικα. Οι τρεις βραχίες έλικες συγκλίνουν προς την κορυφή της νήσου που αντιπροσωπεύει το πιο προέχον τμήμα της πυραμίδας. Οι δύο μακρές έλικες συγκλίνουν προς τον ουδό της νήσου το σημείο που αντιστοιχεί στο διχασμό της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας και το όριο μεταξύ του επιπολής και εν το βάθη τμήματος της χυσμής του Σίλβιους. Στην πρόσθετη επιφάνεια της νήσου μπορεί να αναγνωρίσει κανείς δύο έλικες, την επικουρική προς τα πάνω και την εγκάρσια προς τα κάτω. Η εγκάρσια έλικα, όπως είδαμε προηγουμένως, συνδέεται προσθείως με το οπίσθιο έσωπο εγχικό λόβιο. Τελειώνοντας λοιπόν αυτή την παρουσίαση, θα πρέπει να κρατήσετε κάποιες βασικές ιδέες σε σχέση με την επιφανειακή ανατομία στο μυαλό σας. Πρώτον, δεν είναι τόσο πολύπλοκη όσο μπορεί να φαίνεται. Με τη μελέτη και το χρόνο μαθαίνει κανείς να αναγνωρίζει επαναλαμβανόμενα μοτίβα τα οποία μπορεί να βοηθήσουν στο να θυμάται κανείς όλες αυτές τις περίπλοκες δομές. Δεύτερον, οι άβλακες της έξω και βασικής επιφάνειας συνήθως προσανατολίζονται προς το κοιλιακό σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους νευροχειρουργούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις άβλακες αυτές ως διαδρόμους για βλάβες οι οποίες εγκαθίστανται στο κοιλιακό σύστημα. Τρίτον, το να γνωρίζει κανείς καλά την επιφανειακή ανατομία είναι προαπαιτούμενο έτσι ώστε να κατανοήσει την υποφλοιώδη αρχιτεκτονική, την αρχιτεκτονική των δεματίων της λευκής ουσίας, των συνδέσεων του εγκεφάλου. Επομένως, θα πρέπει κανείς να γνωρίζει την ανατομία. Όπως αναφέρει και το ρητό, η ανατομία είναι για τη φυσιολογία ό,τι η γεωγραφία για την ιστορία. Περιγράφει την περιοχή στην οποία διαδραματίζονται τα γεγονότα. Και το να γνωρίζει κανείς την περιοχή στην οποία διαδραματίζονται τα γεγονότα μπορεί να σημαίνει νίκη σε έναν πόλεμο, ακόμα και αν αυτός διαδραματίζεται σε μια χειρουργική αίθουσα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.